Ήλθεν εις Ταρσόν ο Παύλος, ήρθεν εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσει Σαύλον, και ευρών αυτόν ήγαγεν εις Αντιόχειαν. Αδερφοί μου, σήμερον το αποστολικό ανάγνωσμα ασχολείται με μίαν φοβεράν συγκυρίαν η οποία γένετο εις τα Ιεροσόλυμα. Οι Ιουδαίοι, οι εχθροί του Χριστού, συνέλαβον τον πρωτομάρτυρα Στέφανον και τον ελιθοβόλησαν. Και λέγει ο ιστορικός Απόστολος Λουκάς ότι εγένετο θλίψεις μεγάλη, λέγει, εις τα Ιεροσόλυμα. Και οι Απόστολοι εγκαταλειπώντας, λέγει, την Ιερουσαλήμ έφτασαν εις τα περίχωρα αυτής, εις την Τύρον, εις την Σιδώναν, εις την Φινίκην, εις την Κύπρον, και εκείρη τον λέγει το Λόγον του Θεού με μίαν μόνον παραγγελίαν, να κηρύξουν εις τους Ιουδαίους, ουχή εις τους ειδωλολάτρας, εις τους Ελληνιστάς, λέγει. Οι Έλληνες θεωρούν το πάντοτε ως σοφή εις την οικουμένη, πλην όμως προσκυνούνται στα είδωλα, και πας Έλλην θεωρεί το ειδωλολάτρης. Οι Απόστολοι μετά από τη θλίψη του Αποστόλου και πρωτομάρτυρος Στεφάνου έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα. Ήτο το σχέδιο του Θεού. Πλην όμως ποιοι Απόστολοι έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα? Οι 12? Όχι αυτοί. Αυτοί απήρτησαν, είχαν δηλαδή ως αρχήν την πρώτη εκκλησία εις την οικουμένη, την εκκλησία των Ιεροσολύμων. Οι 12 Απόστολοι ήσαν εκείνοι οι οποίοι εκυβερνούσαν αυτήν την εκκλησία της Ιερουσαλήμ, και δεν έφυγαν αυτοί. Ποιοι έφυγαν? Μην ξεχνούμε, αδερφοί μου, εμείς τουλάχιστον που ακούμε το Λόγο του Θεού, ότι οι μαθητές του Χριστού δεν ήσαν μόνον 12. Ήσαν και οι 70, λέγει, και οι 500. Δηλαδή, εκτός των 12 μαθητών, υπήρχαν και οι άλλοι μαθητές, οι οποίοι εκήρυτον το Λόγο του Θεού. Αυτοί οι 70 εξήλθον, λέγει, και έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα δια την θλίψην η οποία γένετο, και εκήρυτον το Λόγο του Θεού παντού. Μεταξύ δε αυτών, λέγει, υπήρξεν ένας αγαθοπροαίρετος και πλήρης χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Και αυτός δεν είναι το ουδής άλλος, ημί ο Βαρνάβας. Κατήγετο δε εκ της Κύπρου, οι γονείς του ήσαν Κύπροι, η γλώσσα την οποία ομιλούσεν ήταν η ελληνική γλώσσα, και τον είχον εις μεγάλην αγάπην οι Κύπροι, διότι ήταν, λέγει, πλήρης χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος.
Η χάρη του Θεού τον επρίκησε, λέγει, με πολλά χαρίσματα. Δι' αυτόν τον λόγο οι Απόστολοι τον εξέλεξαν να πληρώσει το κενό το οποίο υπήρχε στην Αντιόχεια, την μεγάλη πόλη, την πολυπληθή πόλη, την πρωτεύουσα της Ανατολής, εκείνων των μερών όπου οι πρώτοι χριστιανοί ήκουσαν το όνομα αυτό το πολυπόθητο το οποίο και εμείς έχουμε σήμερα. Εκλήθησαν, δε λέγει, οι πιστοί στον Χριστόν το πρώτον, η πρώτη περίπτωση δηλαδή, που οικούστη το όνομα Χριστιανός. Η Αντιόχεια ήταν εκείνη η οποία έδωκε τον τίτλον αυτών εις εμάς, οι οποίοι πιστεύομεν εις τον Χριστόν. Όταν ο Βαρνάβας, λέγει, έφτασε στην Αντιόχεια, ήταν γεμάτος από αποστολικών ζήλων. Τι θέλει να πει εδώ ο ιστορικός, ο οποίος γράφει τις πράξεις των Αποστόλων? Ότι ο Απόστολος Βαρνάβας εποθούσε, εζητούσε, ηρεύνα, εκήρυτε, έτρεχεν πώς να μεταφέρει από την ειδωλολατρία στην πίστη του Χριστού εκείνους οι οποίοι δεν εγνώριζαν τον Χριστόν. Και ειν χειρ Κυρίου επ' αυτόν, λέγει. Δηλαδή, ο Χριστός δια των λόγων του Αποστόλου Βαρνάβα επίει, λέγει, θαύματα. Όταν λέγει χειρ Κυρίου, σημαίνει ότι ο Θεός έκανε θαύματα όταν οι Απόστολοι εκήρυτον το όνομά Του. Το πλήθος των πιστευόντων ήταν άφθονο. Καθεκάς την ημέραν επίστευον εις τον Χριστόν και εγένοντο χριστιανοί. Ο Απόστολος Βαρνάβας, λέγει, ήταν μόνος και βλέπουν την εργασία πολλήν, ήθελε βοηθών. Δεν είναι δυνατόν να φτάσει όλον εκείνο το πλήθος να το διδάσκει και να το οδηγεί στην πίστη. Δι' αυτό αισθάνθη τον εαυτόν του κουρασμένον. Και μέσα στην κούραση εκείνη που δεν είναι δυνατόν να αναπληρώσει τα κενά, ήκουσε ότι ο Σάβλος, λέγει, εκήρυτε το λόγον στα περίχωρα εκείνα της Αντιοχίας. Και τότε, λέγει, εξήλθεν εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσε Σάβλον. Διόσους γνωρίζουν την Αγία Γραφή και μελετούν την Αγία Γραφή, πρέπει να γνωρίζουν ότι μέχρι το 13ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, ο Σάβλος ή Σαούλ τελειώνει ως εκεί το όνομά του και μετά από εκεί μέχρι το τέλος, λέγει, και πάντοτε ονομάζεται Παύλος. Ο Παύλος, λοιπόν, εκήρυθεν στην Ταρσόν και εξήλθε, λέγει, εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσε Σάβλον και ευρών αυτόν ανοίγαγεν αυτόν
εις Αντιόχεια. Τον ευρήκε τον Σαύλον και του είπεν το τι εζητούσεν από αυτόν. Θέλω βοήθεια, του λέγει. Βοήθησέ με. Όσοι εργάζονται δια των Χριστών κουράζονται, αδερφοί μου. Όσοι εργάζονται δια των κόσμων δεν κουράζονται. Αυτοί βρίσκονται μέσα στις απολαύσεις του κόσμου τούτου. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνει ο διπλανός του. Εκείνοι όμως οι οποίοι εργάζονται δια των Χριστών αγωνιούν. Ζητούν πώς να σωθεί ο κόσμος. Πώς να μετανοήσει. Πώς να έλθει στο φως. Και οι αγρυπνίες και οι προσευχές και οι νηστείες και τα γόνατα αποβλέπουν πάντοτε στην σωτηρία του πλησίον. Δι' αυτό ο Απόστολος Βαρνάβας εκουράστη πλέον και ζήτη βοήθεια. Από πού να βρει την βοήθεια? Ο Θεός είναι το μαζί του, πλην όμως χρειάζεται και η ανθρωπίνη σύμπραξη. Εκείνος ο οποίος εργάζεται προς δόξαν Θεού χρειάζεται και πιστούς ανθρώπους να τον βοηθήσουν. Χρειάζεται και εκείνους οι οποίοι έχουν ταπείνωση για να τους βοηθήσουν. Και αληθινή λέγει ταπείνωση. Ο Απόστολος Παύλος μόλις σήκωσε τον Βαρνάβα να του εξιστορεί το τι γίνεται στην Αντιόχεια, με ταπείνωση λέγει υπήκουσεν. Αχ, αυτή η υπακοή. Ποιος την έχει σήμερα? Ένας Απόστολος του Χριστού, το σκεύος της εκλογής, λέγει υπήκουσεν εις τον Βαρνάβα. Ω Θεία ταπείνωσης, ειλικρινής ταπείνωσης. Ο ζήλος του Αποστόλου Βαρνάβα ευρίσκε απήχηση εις τον Παύλον. Και εκείνος λέγει ταπεινός τον ακολουθεί. Ας είναι και σε εμάς αυτό έναν από τα μεγαλύτερα συνθήματα. Διότι εκ της παρακοής δημιουργήθη η κόλαση. Και από την υπακοή σώζεται ο άνθρωπος. Και ακολούθησε λέγει ο Παύλος τον Βαρνάβαν και ήλθον εις την Αντιόχεια και εκήρυττον το Λόγο του Θεού. Πλήθος δε εκ πιστών λέγει εισπάστη την νέα θρησκεία. Πλήθος κόσμου πιστεί πολύ και η το ευλογία Θεού, διότι τόσον ο Απόστολος Παύλος όσον και ο Απόστολος Βαρνάβας εργάζοντο ειλικρινώς δια των Χριστών. Υπάρχουν και σήμερα εκείνοι οι οποίοι εργάζονται δια των Χριστών. Ολίγοι δε είναι εκείνοι οι οποίοι εργάζονται ειλικρινώς δια των Χριστών. Και αυτοί ευρίσκουν πληρωμήν την αχαριστία. Αυτοί οι οποίοι εργάζονται πραγματικώς δια των Χριστών διασύρονται, καταδιώκονται, αφορίζονται, απομονώνονται. Διότι ο διάβολος δεν θέλει να ακούεται η φωνή του κηρύγματος. Ο διάβολος το μόνο το οποίο μισεί και εχθρεύεται είναι να μην ακούεται λόγος Θεού.
Εκείνον το οποίο εχθρεύεται είναι να μην αποκαλύπτεται ότι υπάρχει. Διότι εκεί που σιωπούν και δεν ομιλούν περί διαβόλου και εχθρού του ανθρώπου, του κάνουν το μεγαλύτερο χατήρι. Εάν δεν γνωρίζεις, αδερφέ μου, τον εχθρόν σου, δεν πρόκειται να σώθεις. Να παρακαλείς τον Θεό να γνωρίσεις ότι υπάρχει εχθρός αόρατος, ο οποίος σε καταδιώκει ημέραστα και νυχτός. Αυτό μας το αποκάλυψε και ο Άγιος Αντώνιος μέσα στην έρημον, όταν έδεσε τον διάβολο και του λέγει, «Διατί με καταδιώκεις», του λέγει, «Δε φοβάσαι που προσεύχομαι». Και απήντησε ο διάβολος, «Δεν σε αφήνω να προσευχηθείς». Φέρε το αυτό στο μυαλό σου, αδερφέ μου, και πες ότι θέλει να προσευχηθείς, να δεις τι πόλεμο σου κάνει ο διάβολος, που σε παίρνει και που σε φέρνει και δεν σε αφήνει να ενωθείς με τον Χριστό. Πόλεμος μεγάλος. Και λες, μα γιατί φεύγει το μυαλό μου? Δεν φεύγει το μυαλό σου, σου το φεύγει το μυαλό. Και λέγει ο Άγιος Αντώνιος, «Δεν φοβάσαι», του λέγει, «που νηστεύω». Και απαντά ο διάβολος, «Εγώ δεν τρώγω», λέγει, «τίποτε». «Δε φοβάσαι», του λέγει ο Άγιος Αντώνιος, «που αγρυπνώ». Απαντά ο διάβολος, «Εγώ δεν κοιμούμαι καθόλου. Τη νύχτα που κοιμάσαι, εγώ κάνω σχέδια να τα εφαρμόσω μόλις ανοίξεις τα μάτια σου». Και ο άνθρωπος κοιμάται τον ύπνο της αδιαφορίας. Και του λέγει ο Άγιος Αντώνιος, «Δε φοβάσαι που ταπεινώνομαι?» Μόλις σήκωσε τη λέξη αυτήν, έγινε το καπνός και έφυγε. Ταπείνωσης, ο Θείον χάρισμα, ο Θεία ευεργεσία του Θεού, ο δωρεά υψίστη από τον ουρανόν, ταπείνωσης. Τι μεγάλο δώρο είναι αυτό. Ο Παύλος ταπεινώνεται και ακολουθεί τον Βαρνάβαν και κηρύττουν το λόγο του Θεού στην Αντιόχεια και πιστεύει ο κόσμος και έρχεται κοντά στο Χριστόν εις το φως του αληθινών. Θείος ζήλος αποστολικός κατέχει τον Απόστολον Βαρνάβαν, ταπείνωσης και υπακοή του μεγάλου κήρυκος της Εκκλησίας και των Εθνών, και ακολουθεί στην παράκληση του Βαρνάβα που ήταν μικρότερος. Το αισθάνεται ο Απόστολος Βαρνάβας, λέγει, «Εγώ δεν έχω τις δυνάμεις που έχει ο Απόστολος Παύλος», λέγει. «Εκεί θα πάω να ζητήσω βοήθεια». Εμείς νομίζουμε ότι τα γνωρίζουμε όλα και είμαι θα υπολήξεροι. Εμείς νομίζουμε ότι δεν έχει τίποτα που δεν το γνωρίζουμε. Ο Απόστολος Βαρνάβας λέγει, «Όχι», λέγει, «εγώ δεν έχω τις δυνάμεις που έχει ο Απόστολος Παύλος. Εκεί θα πάω να με βοηθήσει». Και ο Απόστολος Παύλος δεν ύψωσε το ανάστημα του και να πει, «Άτε, πήγαινε, κάνει ό,τι θέλεις». Τον ακολούθησε, λέγει, και εκήρυξαν μαζί των λόγων του Θεού και πλήθος, λέγει, κόσμου εισήλθεν εις των Χριστών. Και η Αντιόχεια γένεται η πόλη η μεγάλη, η οποία γνώρισε τον Χριστόν πλήθος κόσμου. Υπακοή, αδερφοί μου, τι είναι υπακοή? Υπακοή είναι να υπακούσεις τον Χριστόν και λέγει, «Όσοι με αγαπάτε», λέγει, «τηρήστε τα εντολάς μου». Εκείνος που με αγαπά, λέγει, θα φανεί εάν τηρεί τα λόγια που λέγω. Υπακοή, αδερφοί μου. Εάν υπήκουεν η Εύα και αν υπήκουεν ο Αδάμ,
δεν θα εξερχόμεθα από τον Παράδεισο. Δεν ήκουσαν όμως, παρήκουσαν. Δεν ταπεινώθησαν, υπερηφανεύθησαν. Δια τούτο τους εγκατέλειψεν η χάρις του Θεού και εξήλθαν του Παραδείσου. Και όταν εξήλθεν από τον Παράδεισο ο Αδάμ και κάθισαν απέναντι του Παραδείσου, λέγει, έκλαιεν και θρηνούσεν τι έχασεν και μνημονεύει μόνον τα άνθη του Παραδείσου, λέγει. Ω Θεέ μου, τι ευωδία να είναι ο Παράδεισος. Τι ευωδία είναι αυτή η οποία υπάρχει στον Παράδεισο. Μικρό δείγμα, παίρνουμε εάν πλησιάσουμε σκηνώματα Αγίων, τα οποία ο Θεός μας εχάρισε στην Ελλάδα άφθονα. Αυτήν την ευωδία την αισθάνονται όσοι πιστεύουν. Δεν παίρνουν όλη ευωδία. Όσοι πλησιάσουν τα Άγια Λείψανα δεν σφραίνονται την ευωδία του Παραδείσου. Ελάχιστη είναι εκείνη. Δι' αυτόν τον λόγο, αδερφοί μου, η υπακοή είναι εκείνη η οποία σώζει τον άνθρωπο και η ταπείνωση είναι εκείνη η οποία τον στεφανώνει. Κάποτε μέσα σε ένα μοναστήρι υπήρχε ένας μοναχός αγράμματος. Αγράμματος μοναχός. Επροσήφχεται εις το Θεόν και έλεγε, επειδή δεν ήξερε γράμματα, του παρήγγειλαν, αυτός ελισμόνησε και αντί να πει το ορθόν έλεγε το στραβό, το ανάποδο. Τι έλεγε, Κύριε μη με σώσεις. Ο Θεός όμως έβλεπε μέσα στην καρδιά του ότι υπήρχε άλλος τρόπος, άλλος άνθρωπος, ο πιστός εις τον Θεό. Η μέρα αντινά τον επισκέπτεται ένας δεσπότης και πέφτει στα πόδια του και του λέγει, «Δεσπότη μου», του λέγει, «Είναι καλά που προσεύχομαι». «Τι λες, παιδί μου», του λέγει, «Κύριε μη με σώσεις». «Όχι, ευλογημένα», του λέγει, «να λες, Κύριε σώσε με». «Α», του λέγει, «ευχαριστώ πολύ». Και άρχισε να λέγει, «Κύριε σώσον με, Κύριε σώσον με». Έφυγε ο δεσπότης, πέρασε από έναν ποταμό με ένα πλιαράκι που είχε, διότι το μεγάλος ο ποταμός, και πέρασε απέναντι, ότε ακούει φωνάς, «Δεσπότη μου, δεσπότη μου». Κοιτάζει πίσω και βλέπει τον μοναχόν να τρέχει. Τον έφτασε. Τον έφτασε ή το ποταμός στο μέσο, πώς να περάσει. Πάτησε επάνω στο νερό και έφυγε απέναντι. Όταν τον είδε ο δεσπότης, είπε, «Δεν πρόκειται περί ανθρώπου, πρόκειται περί Αγίου». «Τι θέλεις, παιδί μου?» «Εξέχασα», του λέγει, «τι μου είπες». «Πήγαινε, παιδί μου, και όπως προσεύχεσαι να προσεύχεσαι, να σε φτάνει η ταπείνωση που έχεις». «Ήθελα να σε μιμηθώ και εγώ», του είπε. «Ναι, αδερφοί μου, αυτήν την ταπείνωση θέλει ο Θεός, αυτήν την ταπείνωση μας υπέδειξε σήμερα ο Απόστολος Παύλος, αυτήν την ταπείνωση μας υπέδειξε ο Απόστολος Βαρνάβας, διότι αισθάνθη τον εαυτόν του να μην φθάνει τον Απόστολον Παύλο. Κύριε, αξιώσε μας και μας εκ του σημερινού κηρύγματος να έχουμε μέσα στην ψυχή μας την πίστη στο όνομά σου το Άγιον και την ταπείνωση η οποία ανυψώνεται στους ουρανούς. Αμήν».